Θα διαβάσουμε με τη χάρη του Χριστού από τη σελίδα 990. Είναι από τις πράξεις των Αποστόλων, το κεφάλαιο ΚΑΠΑΖ, 27 κεφάλαιο. ΚΑΠΑΖ κεφάλαιο. Αφού δε απεφασίστη να αποπλεύσω μεν, εις την Ιταλίαν παρέδωκαν τον Παύλον και την άσα άλλους δεσμίους εκατόνταρχων Ιούλιων ονομαζόμενων εκ του τάγματος του Σεβαστού λεγόμενου, και αφού επέβημεν εις πλοίων αδραμητινών εσηκώθημεν μέλλοντες να παραπλεύσομεν τους κατά την Ασίαν τόπους έχοντες με θυμών αρίσταρχων των Μακεδών, τον εκ Θεσσαλονίκης, και την άλλη μέρα φτάσαμε εις Ιδώνα, και ο Ιούλιος, φιλανθρώπος φερόμενος προς τον Παύλο, επέτρεψεν εις αυτό να υπάγει προς τους φίλους αυτού και να λάβει περίθαλψην. Και εκείθεν σηκωθέντες υπεπλέψαμεν την Κύπρον, επειδή σαν αντί οι άνεμοι. Και επιδιαπλέψαντες το πέλαγος της Κιλικίας και Παμφιλίας, ήλθομεν εις τα μέρα της Λυκίας. Και εκεί ευρών ο εκατόνταρχος πλοίων Αλεξανδρινών, το οποίον έπλεεν εις την Ιταλίαν, επεβίβασεν ημάς εις αυτόν. Προδιπλοούντες δε ικανάς ημέρας και μόλις φτάσαντες στην Κνίδων, επειδή δε μας άφηνεν ο άνεμος, υπεπλέψαμεν την Κρήτην κατά τη Σαλμόνην, και μόλις παραπλέψατες αυτήν, ήλθομεν εις τόπον την άον ονομαζόμενον Καλούς Λιμένας, πλησίον του οποίου ήτο η πόλης Λασέα. Επειδή δε παρήλθεν ικανός καιρός και ο πλούς ήτο ήδη επικίνδυνος, διότι και η νηστεία είχε παρέλθει, συνεβούλευεν ο Παύλος λέγον προς αυτούς: «Άνδρες, βλέπω ότι ο πλούς μέλει να γίνει με κακοπάθεια και πολλή ζημίαν, ουχή μόνο του φορτίου και του πλοίου, αλλά και των ψυχών ημών. Αλλά ο εκατόνταρχος επίθετο μάλλον εις τον κυβερνήτην και εις τον αύκληρον, παρά εις τα υπό του Παύλου λεγόμενα. Και επειδή ολιμήνει το επιτίδιος της παραχημασίαν, οι πλειότεροι εγνωμοδότησαν να σηκωθώσει, και εκεί θενώστε φθάσαντες, αν η δύνατο η σφήνη καλυμμένα της Κρήτης, βλέποντα προς τον Λίβαν άνεμον και προς τον χώρον να παραχημάσωσιν εκεί. Και ότε έπνευσεν ο λίγον νότος, νομίσαντες ότι επέτυχον του σκοπού, ανέσυραν την άγκυραν και παρέπλεον πλησίον της Κρήτης. Πλην με το λίγον προσέβαλε κατά αυτής άνεμος τυφωνικός ο λεγόμενος Ευροκλείδων, και επειδή το πλοίον συνειρπάστηκε δίνει δύνατον αντέχει προς τον άνεμο να φεθέντε σε φερόμεθα, και τρέξαντες υπό νησίδιον τι ονομαζόμενον Κλάβδιν, μόλις ειδηνήθημεν να βάλομεν στην εξουσία μας την Λέμμον, την οποία αφού ανέλαβον μετεχειρίζοντο βοηθήματα ζώνοντες υποκάτωθεν το πλοίον, και φοβούμενοι μη εκπέσωσιν εις την Σύρτην κατεβίβασαν τα πανία και φέροντο ούτως. Και επειδή χυμαζόμεθα σφοδρός, την εκάλωθον ημέραν έκανον χύσιν, και την Τρίτην με τα σιδεία σημών χείρας ερήψομεν τα σκεύη του πλοίου. Και επειδή δια πολλών ημερών δεν εφαίνεντο ούτε ήλιος ούτε άστρα και χειμών βαρύς επέκειτο, πάσα ελπή σωτηρίας αφηρείτο πλέον αφημών. Μετά δε πολυήμερον ασιτίαν σταθείς ο Παύλος εν το μέσο αυτών, είπεν: «Έπρεπε ον άνδρες να μου υπακούσετε και να μη σηκωθείτε από της Κρήτης, κι ούτως ηθέλωμε να αποφύγει την κακοπάθεαν ταύτην και τη ζημίαν. Αλλά ήδη σας παρενώ να έχετε θάρρος, διότι εξ ημών ουδε μία ψυχή δε θέλει χαθεί, ή μη μόνον το πλοίον, διότι τη νύχταν ταύτην εφάνει σε με άγγελος του Θεού, του οποίου είμαι, τον οποίον και λατρεύω, λέγον μη φοβού Παύλε, πρέπει να παρασταθείς ενώπιον του Κέσαρος, και διότι ο Θεός συγχάρισε πάντα στους πλέοντας μετά σου. Δια τούτο θαρείτε, άνδρες, διότι πιστεύω εις τον Θεόν, ότι ούτω θέλει γίνει καθον τρόπον ελαλήθη προς εμέ. Πρέπει δε να πέσουμε εις νήσον τινά. Όντε δε ήλθεν η 14η νύξ, ενώ παρεφερόμεθα εν τη Αδριατική θαλάσση, περί το μέσον της νυχτός εσυμπέρανον η ναύτε ότι πλησιάζουσιν εις τρόπον τινά, και ρίψαντε στην βολίδα νεύρων 20 οργιάς. Και αφού επροχώρησαν ο λίγον διάστημα, ρίψαντε και πάλι τη βολίδα νεύρων οργιάς 15, και φοβούμενοι μήπως πέσωσιν έξω εις τραχείς τόπους, ρίψαντες 4 αγκύρας από τις πρίμνης, ύφχοντο να γίνει ημέρα. Επειδή δε οι ναύτες ζήτου να φύγωσιν εκ του πλοίου και καταβίβασαν την λέβονη στην θάλασσα, επί προφάση ότι έμελον να εκτείνωσι αγκύρας εις τα σπρώρας, ο Παύλος είπε προς τον εκατόνταρχον και προς στρατιώτας: «Εάν ούτι δεμένωσιν εν το πλοίο, εσείς δε δύναστε να σωθείτε.
Τότε οι στρατιώτες απέκοψαν τα σκηνία της Λέμβου και αφήκαν αυτή να πέσει έξω. Έως δε να ξημερώσει, ο Παύλος παρεκάλλει πάντας να λάβω συντροφήν την να λέγον 14 ημέρα σήμερον προσδοκώντες διαμένετε νηστική. Και δεν εφάγετε ουδέν. Δια τούτο σας παρακαλώ να λάβετε τροφήν, διότι τούτο είναι αναγκαίον προς τη σωτηρία σας, επειδή ουδενός από εσάς δεν θέλει πέσει θρίξ εκ της κεφαλής. Αφού δε είπε ταύτα και έλαβον άρτον, ευχαρίστησε τον Θεόν ενώπιον πάντων και κόψας ήρχισε να τρώγει. Λαβώντες δε πάντες θάρρος έλαβον και αυτή τροφήν, είμεθα δε εν το πλοίο ψυχαίο όλε 276. Αφού δε χορτάστησαν από τροφής, ελάφρυον το πλοίον ρίπτοντες των σύτων εις την θάλασσαν. Και ό,τι έγινε ημέρα δεν εγνώριζον την γην. Παρετήνουν όμως κόλπον την άεχοντα υγειαλών, εις τον οποίον ευουλεύθησαν αν ειδύναντο να εξώσω στο πλοίον. Και κόψοντες τα σαγκύρας, αφήκαν το πλοίον εις την θάλασσαν, λύσαντες εν ταυτό τους δεσμούς των πιδαλίων και υψώσαντες τον Αρτέμονα προς τον άνεμον, κατευθύνοντο εις τον υγειαλών. Περιπεσόντες δε εις τόπον όπου συνήρχοντο δύο θάλασσε, έριψαν έξω το πλοίον, κειμένη πρόρα εκάθισε και έμεινα σάλευτος, είδε πρίμνη διελύετο υπό της βίας των κυμάτων. Εβουλεύθησαν δε οι στρατιώτες να θανατώσωσι τους δεσμίους, δια να μη φύγει μηδής κολυμβήσας. Αλλά ο εκατόνταρχος θέλω να διασώσει τον Παύλον, εμπόδισεν αυτούς από του σκοπού και προσέταξεν όσοι δύνατον να κολυμβώσει, να ρυφθώσει πρώτη και να εκβώσει στη γη. Οι δε λυποί άλλοι μεν επί σανίδων, άλλοι δε επίτηνων λειψάνων του πλοίου και ούτω διεσώθησαν πάντες εις την γην. Αυτό είναι το αποτέλεσμα και το τέλος της υπόθεσης αυτής. Διεσώθησαν πάντες εψυχέ εις την γην. Πέρασαν όπως από μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, την οποία θα είχαν αποφύγει εάν ζούσαν διαπίστεως. Γιατί ανάμεσα σε αυτούς υπήρχε ένας δίκαιος, ο Παύλος. Υπήρχαν και άλλοι αδελφοί, υπήρχε ο Λουκάς, υπήρχε ο Αρίσταρχος εκ Μακεδονίας, πιθανόν να υπήρχαν και άλλοι αδελφοί. Αλλά υπήρχε ένας διαφορετικός. Και γι' αυτόν τον ένα το διαφορετικό πιστεύω ότι είναι το μήνυμα του Θεού. Γιατί αυτός ο ένας ο διαφορετικός μας λέγει, μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Ένας διαφορετικός, ο οποίος είναι μεν δίκαιος, έχει μετανοήσει και συνεχίζει να μετανοεί και να ζητάει το αίμα του Χριστού να τον καθαρίζει, αλλά επιπλέον προσεύχεται συνεχόμενα στη ζωή του για να το αποκαλύπτει ο Θεός την οδόν την οποία πρέπει να περπατάει. Δεν αφήνεται στην τύχη, αλλά δεν αφήνεται ακόμη και στην πρόνοια του Θεού. Γιατί η πρόνοια του Θεού έχει άμεση σχέση με τις πρωτοβουλίες των ανθρώπων. Γιατί ο Θεός ενεργεί συνεργαζόμενος με τον άνθρωπο, καθώς ο ίδιος ομολογεί ότι εσείς είστε πρέσβεις της Βασιλείας των Ουρανών και συνεργοί του Θεού. Και αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα, πιστεύω σήμερα αδελφοί αγαπητοί, και το επαναλαμβάνω, ότι ο Θεός απαντάει στις ερωτήσεις, συνεργεί και συνεργάζεται, οδηγεί και κατευθύνει, διοικεί και αποστέλει δίκαιους, δικαιωμένους με το αίμα του Χριστού, οι οποίοι έχουν καταλάβει, έχουν κατανοήσει μέσα σε όλα τα βάθη της καρδιάς τους ότι ο Θεός τους θέλει συνεργάτες, συνεργαζόμενους, όχι μόνο μαθητές, αλλά και δούλους. Γιατί ο δούλος από μόνος του δεν κάνει τίποτα και δεν μπορεί να κάνει τίποτα και δεν έχει εξουσία να κάνει τίποτα, εάν δεν του δοθούν σαφείς
και συγκεκριμένες εντολές από τον Κύριό Του. Εν τεσσεσχάτες ημέρες θέλω εκχέη από του Πνεύματός μου επί των δούλων μου, στους δούλους μου και στας δούλας μου, και τότε θα προφητεύσουνε, γιατί έχουν υποχρέωση συνεργαζόμενοι με τον Θεό εν το ονόματι του Ιησού Χριστού να προφητεύουνε, να λαλούν ως λαλούντες λόγια Θεού, να συνεργάζονται με τον Πατέρα εν το ονόματι του Ιησού Χριστού και δια Πνεύματος Αγίου, να έχουνε απαντήσεις στις ερωτήσεις τους, οδηγία και διοίκηση στο δρόμο τους και κατεύθυνση και φως, αποκάλυψη και φανέρωση στην πορεία τους. Και μέσα από όλο αυτό το πλοίο υπήρχαν 3, 4, 5, όσοι υπήρχαν, 10 δίκαιοι, αλλά και μέσα σε αυτούς τους δίκαιους υπήρχε ένας διοικούμενος από το Πνεύμα το Άγιο, που στον Αβακούμ πήγαινε στον Κύριο και έλεγε «Μίλα μου, φανέρωσέ μου», γιατί ξέρει ότι πρέπει να προφητεύσει, γιατί είναι δούλος του Χριστού, πρέπει να έχει λόγο Θεού, δεν περπατάει αφημένος στην πρόνοια του Θεού. Ναι, αποδέχεται την πρόνοια του Θεού, αλλά περπατάει συνεργαζόμενος μέσα στην πρόνοια του Θεού με τον Χριστό εν Πνεύματι Αγίω. Γι' αυτό ενώ προχωρούσανε και φτάσανε στην Κρήτη, σε έναν τόπο που λεγόταν Καλούς Λιμένες, πλησίον του οποίου ήταν το Λασίθι το σημερινό, η πόλη Λασέα, και επειδή παρήλθε πολύς καιρός και ο πλούς ήταν είδωγη επικίνδυνος, γιατί είχε φτάσει το φθινόπωρο και η νηστεία είχε παρέλθει, συνεβούλευε, προφήτευε, απήγγελε το λόγο του Θεού, ο ένας, ο δούλος του Θεού, ο Απόστολος Παύλος, λέγοντας πράγματα τα οποία εκ φύσεως δεν ήξερε, γιατί δεν είχε καμία σχέση με τη θάλασσα και ποτέ δεν υπήρξε ναυτικός. Αλλά έλεγε αυτά που ο Θεός ξέρει, γνωρίζει, γιατί τα πάντα είναι φανερά και τετραχυλισμένα στο Λόγο του Θεού. Και έδινε συμβουλές καλές και επιμένω στη λέξη προφήτευε, γιατί έφερνε στα αυτιά των ανθρώπων το Λόγο του Θεού, την αποκάλυψη του μέλλοντος, την οποία βεβαίως κανένας δεν δέχτηκε, κανένας δεν πίστεψε. Και ακόμη και ο Ιούλιος, ο οποίος τον συμπαθούσε, και στην αρχή του ταξιδιού του, όταν έφτασαν στην Σιδώνα, φιλανθρώπος φερόμενος προς τον Παύλον, επέτρεψε να υπάγει προς τους φίλους του και να λάβει περίθαλψη. Τώρα, αυτός που είχε και την διοίκηση όλου αυτού του ταξιδιού, ο εκατόνταρχος ο Ιούλιος, ακούει από τη μια μεριά έναν κρατούμενο τον Παύλο, τον οποίο αγαπάει και σέβεται ίσως, να του λέει «Μη φύγετε, μείνετε εδώ», και από την άλλη μεριά και τον Ναύκληρο και τον Καπετάνιο και τους ναύτες να του λένε «Όχι, πρέπει να πάμε λίγο δίπλα για να σωθούμε». Και οι περισσότεροι, εδώ είναι το θέμα της λεγόμενης πλειοψηφίας που δεν ισχύει στην Εκκλησία του Χριστού, οι πλειότεροι εγνωμοδότησαν και συμφώνησαν με τον Καπετάνιο, τον Ναύκληρο, τον Πλοίαρχο, τους ναύτες, ότι καλόν θα ήταν να σηκωθούν από εκεί που ήσαν και να φτάσουν στον Φίνικα, το λιμένα της Κρήτης,
που έβλεπε προς το Λίβα και ήταν πιο ασφαλής. Όμως η Εκκλησία του Χριστού, ο λαός του Θεού, δεν διοικείται από πλειοψηφίες. Διοικείται από το Πνεύμα το Άγιο. Δεν έχει διοικείται από τη σοφία των ανθρώπων, τη γνώση και την εμπειρία των ανθρώπων. Διοικείται από το Πνεύμα το Άγιο. Ο άνθρωπος του Θεού δεν περπατάει και δεν ζει με την γήινη ανθρώπινη σοφία, που είναι ζωώδης και δαιμονιώδης, εάν έχει μέσα έρηδα και φιλονικία. Αλλά ζει και περπατάει όταν, σαν τον Αβακούμ, συνεχώς προσεύχεται, εξητώντας τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, γιατί γνωρίζει ότι σε κάθε βήμα του υπάρχει κίνδυνος και παγίδα από τον εχθρό της ψυχής, από τον κόσμο, ακόμη και από τη σοφία και την ικανότητα την ανθρώπινη. Και έτσι οι άνθρωποι επίστησαν στους πλειότερους και το κακό άρχισε. Όπως πάντα, όταν πειθόμεθα εις τους πλειότερους και εμπιστευόμεθα τη γνώμη των ανθρώπων ή τη δική μας, αρχίζει η μεγαλύτερη ταλαιπωρία. Να και η αιτία, αδελφοί αγαπητοί. Γιατί τόσα κακά? Γιατί τόσα κακά στην ανθρωπότητα, ιδίως στις έσχατες ημέρες? Γιατί οι άνθρωποι ξέχασαν το Θεό. Έβαλαν στην άκρη το Λόγο του Θεού και έφεραν μπροστά τους και ύψωσαν τη σοφία τους, τη γνώση τους, την επιστήμη τους, που πράγματι είναι τρομακτική. Τα επιτεύγματα της ανθρώπινης σοφίας είναι απίστευτα, αλλά δεν χαρίζουν ζωή στον άνθρωπο. Δεν χαρίζουν ευημερία, δεν χαρίζουν ευτυχία, δεν χαρίζουν ειρήνη, αλλά οδηγούν από πόλεμο σε πόλεμο, από μάχη σε μάχη, από θλίψη σε θλίψη και από θάνατο σε θάνατο και εν τέλει σε απώλεια. Γιατί λοιπόν, Κύριε, τις έσχατες αυτές οι μέρες, οι καιροί θα είναι όλο και πιο κακοί? Γιατί οι άνθρωποι θα γίνονται όλο και πιο άπιστοι και όλο περισσότερο θα απομακρύνονται από τον Άγιο, αψευδή και ευλογημένο Λόγο του Θεού και θα προσκολώνται στη σοφία τους, στη σύνεσή τους, στις ικανότητές τους και στις δυνατότητές τους. Βλέποντας και καυχόμενοι και καμωρώνοντας για τα επιτεύγματά τους, τα οποία είναι συγκλονιστικά. Αν σκεφτούμε, αδελφοί αγαπητοί, τι έχει συμβεί αυτή τα τελευταία χρόνια στην ανθρωπότητα, πώς ζούσαν οι άνθρωποι πριν 50-60 χρόνια και πώς ζουν σήμερα. Όλος ο πλανήτης είναι ηλεκτροδοτημένος, εμείς με φανάρι μεγαλώσαμε. Ψυγεία, τηλεοράσεις, κομπιούτερ, ίντερνετ, Facebook, φόρουμ. Πώς ζουν οι άνθρωποι τώρα? Τραπεζικά συστήματα, χρηματιστήρια, επιστήμες, ιατρική, μέχρι και πλάσμα ζωικό φτιάξανε μέσα από κύτταρα. Ο Θεός για να φτιάξει την Εύα πήρε την πλευρά του Αδάμ. Εμείς παίρνουμε ένα κύτταρο του ανθρώπου και φτιάχνουμε ένα όμοιο με αυτόν. Η δημοκρατία, το ωραιότερο πολίτευμα που μόνο ο Θεός μπορούσε να δώσει, γιατί στηρίζεται στην ειρήνη, στην ισότητα, στην αγάπη, στην ελευθερία, κατάντησε μια διαστροφή, καθώς ο πιο μεγάλος και ο πιο μικρός είναι διεστραμμένοι για χρήμα, για σαρκικές επιθυμίες. Ενδιαφέρονται για τη δόξα τους, για τον πλουτισμό τους. Η αγάπη ετελείωσε. Δεν υπάρχει ούτε στις οικογένειες. Διαλύονται οι οικογένειες. Τώρα οι πιο ευτυχισμένες οικογένειες φαίνονται να είναι αυτές που είναι μοναχικές.
Δηλαδή η γυναίκα θέλει μόνο παιδιά και δεν θέλει άντρα, γι' αυτό παίρνει και τα σπέρματα από το ψυγείο. Γιατί σου λέει, τι να τον κάνω τον άντρα, μόνο μπελάδες θα μου φέρει. Κακή ανακάλυψη μπαμπάδες. Σπέρνουνε παιδιά και χάνονται. Και οι άντρες πού να πάρουνε γυναίκα. Με μια γυναίκα πάνω από 2-3 χρόνια τι λες, ανάπηρος είμαι, χαζός ή καθυστερημένος. Η αμαρτία έφτασε στο πλήρες. Γι' αυτό καιροί κακοί θα γίνονται όλο και χειρότεροι. Όμως ο δίκαιος θα ζήσει δια της πίστεως αυτού. Είναι γεγραμμένο. Και ήρθε το κακό στο πλοίο αυτό, που ήταν μια μικρή κοινωνία. Φουρτούνα, τρικυμία, απελπισία. Δεν υπήρχε πια ελπίδα καμία. Ρίξανε όλα τα σκεύη του πλοίου, τα υπάρχοντά τους μέσα στη θάλασσα για να σωθούνε, αλλά δεν σώζονται. Αγωνίζονται με τη σοφία τους και παραδίδονται στην αγριάδα της φύσης. Ένας όμως ζητάει συνεργασία από το Θεό. Ένας όμως προσεύχεται. Και θέλω, αδερφοί αγαπητοί, όλοι μας να είμαστε αυτός ο ένας. Όλοι να γίνουμε αυτός ο ένας. Και θα σας πω κάτι. Σας παρακαλώ σαν σας παρακαλεί ο Θεός. Γίνεστε μιμητές του Παύλου, καθώς ο Παύλος ήταν του Χριστού. Ο χριστιανός είναι μόνος του. Δεν περιμένει βοήθεια από ανθρώπους, από τον κόσμο, ούτε από τους αδελφούς του. Ο χριστιανός περιμένει βοήθεια από το Λόγο του Χριστού, από τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Ζητάει συνεχώς, προσεύχεται συνεχώς. Δίδαξον με την οδόν την οποία πρέπει να περιπατώ. Ο άντρας δεν ακουμπάει στη γυναίκα του και η γυναίκα δεν ελπίζει στον άντρα της. Τα παιδιά δεν πρέπει να ευελπιστούν στους γονείς και στις περιουσίες ή στη βοήθεια κάποιων ανθρώπων. Οι γέροντες δεν πρέπει να επαναπαύονται στα παιδιά τους και στα εγγόνια τους. Όλοι μας, αδερφοί αγαπητοί, έχουμε μία ελπίδα. Και η ελπίδα λέγεται Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Μη το ξεχνάτε, μη το ξεχνάμε. Διουδενός άλλου ονόματος δεν υπάρχει σωτηρία δοσμένη μεταξύ Θεού και ανθρώπων, παρά μόνο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Ιησούς Χριστός ο Κύριος. Όλους τους άλλους, και τους κοντινούς μας, και τους πολύ κοντινούς, και τους μακρινούς, και όποιους μας φέρνει ο Θεός στον δρόμο μας, μία σκέψη έχουμε στην καρδιά μας, πώς να τους υπηρετήσουμε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Πώς να τους παρηγορήσουμε, πώς να τους βοηθήσουμε, πώς να τους ενισχύσουμε. Πρώτον προσευχόμενοι στον Πατέρα εν το ονόματι του Ιησού Χριστού και πνεύματι δια Πνεύματος Αγίου, και ύστερα με την αγάπη του Θεού που είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών, να θυσιαζόμαστε για τον πλησίον μας. Αυτή είναι η ζωή μας. Και όταν θα πια έφτασε αυτή η μικρή κοινωνία σε εκείνο το πλοίο, 276 άτομα άγνωστα μεταξύ τους, τότε ο Παύλος κατανόησε ότι ο Θεός ήταν μαζί του και δεν τον εγκατέλειψε. Και ότι ενώ το πλοίο ήταν ακυβέρνητο, ο Παύλος κατάλαβε ότι ήταν απολύτως και σε λεπτομέρεια κυβερνόμενο. Πιστεύω δεν είχε ποτέ αμφιβολία ότι ο Θεός θα τον αφήσει και θα τον εγκαταλείψει. Αλλά σαν άνθρωπος πιθανόν με έκπληξη θα διαπίστωσε. Εγώ πάντως με απόλυτη έκπληξη διαπίστωσα πως ένα πλοίο φεύγοντας από την Κρήτη μέσα σε μια μεγάλη θάλασσα, τη Μεσόγειο θάλασσα,
ακυβέρνητο, χτυπούμενο από τον άνεμο, χωρίς να βλέπουν ήλιο ή άστρα, να έχουν κάποια άποψη. Πήγε κατευθείαν σε ένα μικρό νησάκι, το μοναδικό μικρό νησάκι μέσα στη Μεσόγειο που λέγεται Μάλτα. Αυτός είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Γι' αυτό σε αυτόν ελπίζουμε. Γιατί αυτός κυβερνάει τα σύμπαντα. Αυτός κυβερνάει το μικρό κόσμο μέσα στον οποίο ζούμε. Αυτός κυβερνάει την εκκλησία. Αυτός κυβερνάει την οικογένειά σου. Δεν πειράζει αν είναι άπιστη. Αυτός κυβερνάει την οικογένειά σου. Γιατί εσένα σε έβαλε μέσα σε αυτό το σπίτι, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, μέσα σε αυτή τη γωνιά, και έχεις αποστολή. Έχεις έργο να συνεργάζεσαι με τον Θεό εν το ονόματι του Ιησού Χριστού δια Πνεύματος Αγίου για τη σωτηρία όλων των ψυχών μέσα σε αυτό το πλοίο. Γίνε συνεργάτης του Χριστού. Κάμε συνεργάτη σου τον Χριστό. Ταπείνωσε τον εαυτό σου. Ομολόγησε τη δουλεία σου. Δόξασε τον Παντοδύναμο. Αναγνώρισε ότι τα πάντα είναι στα κρατεά του χέρια, απόλυτα στηριγμένα. Τίποτα τυχαίο δεν γίνεται. Γνώρισε όμως το θέλημά του. Ζήτησέ του να στο αποκαλύψει. Ζήτησέ του να στο εξηγήσει. Ζήτησέ του να σου δώσει φως. Και ξαφνικά, ενώ συνέχιζε για 14 μέρες να προσεύχεται, τον επισκέπτεται άγγελος Κυρίου και του λέει: μη φοβάσαι Παύλο. Γιατί? Γιατί είχε αρχίσει να φοβάται. Φοβάσαι? Είμαστε άνθρωποι, φοβόμαστε. Αλλά μη φοβάσαι, του λέει ο άγγελος του Κυρίου. Και σήμερα μας το λέει ο ίδιος ο Χριστός. Μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Μη βλέπεις την τρικυμία. Μη βλέπεις το κακό. Είναι η απιστία. Αλλά εσύ μη φοβάσαι. Το πλοίο σου το κρατάει στα χέρια του ο Παντοδύναμος. Μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Και πήρε θάρρος ο Παύλος και παίρνουμε θάρρος κι εμείς. Βοήθα μας Κύριε να μη φοβόμαστε. Μη φοβάσαι, το πλοίο είναι σε στερεά χέρια. Το κρατάει ο Χριστός. Δεν κινδυνεύει ούτε από τις θύελλες ούτε από τους ανέμους. Γιατί σε εσύ μέσα ο συνεργός του Χριστού, ο δούλος του Χριστού, γιατί μέσα σε σένα κατοικεί το πλήρωμα της θεότητος. Όλο το έργο αυτό γίνεται χάριν σου. Γι' αυτό μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Πρέπει να παρασταθείς τον Καίσαρα. Πρέπει να συνεχίσεις την αποστολή σου. Δεν σε βάλα στο πλοίο για να πνιγείς. Σε βάλα στο πλοίο για να φτάσεις στον Καίσαρα στη Ρώμη. Και ο Παύλος λέει: δεν φοβάμαι. Θα συνεχίσει το ταξίδι. Θα συνεχίσει ο δρόμος μου. Θα φτάσω στη Ρώμη. Δεν φοβάμαι. Μη φοβάστε. Ο Κύριος τον οποίον πιστεύω και τον οποίον λατρεύω μου μίλησε και μου είπε ότι αυτό το ταξίδι δεν έπρεπε να γίνει, γιατί έγινε με κακοπάθεια και με ζημιά, αλλά αυτό το ταξίδι θα τελειώσει και έχουμε κι άλλο ταξίδι. Ο σταυρός σου δεν τέλειωσε ακόμη. Θα περάσει αυτό το ταξίδι, αυτή η κακουχία, αλλά έπεται άλλη. Μη φοβάσαι. Μη φοβάστε, είπε και ο Παύλος. Τελειώσαμε. Φτάνουμε σε ξηρά. Δόξα στον Θεό. Ωραίο πράγμα. Φτάνεις σε ξηρά, αδερφέ. Εκεί θα αναπαυθεί η ψυχή σου. Και εκεί θα εργαστείς να σωθούν οι Μαλτέζοι. Και πράγματι, όπως είπε ο Παύλος, όπως είπε ο Κύριος, ρίξανε οι ναύτες και
και μέτρησαν 20 οργές. Ξαναρίξαν τη σφυρίδα και μέτρησαν 15 οργές. Και λένε, κάτσε να ξημερώσει λίγο. Ρίξαν άγκυρες, γιατί φτάσαμε σε στεριά. Αλληλούια. Μετά από 14 μερόνυχτα έφτασαν σε στεριά. Ωραίο πράγμα. Και πράγματι το πρωί ξημέρωσαν, είδαν τη Μάλτα, ένα ελάχιστο μικρό νησάκι σε ολόκληρη τη Μεσόγειο που τους οδήγησε ο Θεός. Προσπάθησαν να πάνε, δεν φτάσανε. Κολλήσανε, το μπροστινό μέρος κόλλησε χάμο στη γη, στη θάλασσα, στο βυθό της θάλασσας. Το πίσω μέρος διελύετο από το σφοδρό άνεμο. Και άλλοι κολυμπώντας και άλλοι πάνω σε ξύλα, όλοι πέρασαν στη σεριά και όλοι σώθηκαν. Όλοι σώθηκαν. Όλοι σώθηκαν. Και σκέφτομαι κι εγώ, αδερφοί, ότι όταν μπήκα στο Χριστό, είμαστε όλοι για την κόλαση. Είναι αλήθεια. Γιατί είμαστε μέσα στην αμαρτία, μέσα στα λάθη, μέσα στα ψέματα. Αλλά όλοι σωθήκαμε. Σώθηκε η γυναίκα μου, σώθηκαν τα παιδιά μου, σώθηκα εγώ, σώθηκε η μάνα μου, σώθηκε ο πεθερός μου, σώθηκε η πεθερά μου. Και έχουμε κι άλλους. Αλλά όλοι θα σωθούμε. Δόξα στον Θεό. Δεν μπορώ να πω ότι ήμουνα όλα αυτά τα 26 χρόνια έτσι πως μου θέλει ο Θεός. Αλλά μπορώ να πω ότι βρήκα χάρη από το Θεό. Τώρα όμως, αδερφοί αγαπητοί, όλοι μας έχουμε βρει χάρη από το Θεό. Αμήν. Τώρα όμως είναι ο καιρός όλοι να γίνουμε δούλοι. Γιατί τα πράγματα θα δυσκολέψουν ακόμη πιο πολύ. Και να θυμόμαστε έναν καινούριο δρόμο που μας αποκάλυψε, πιστεύω, εμένα έτσι συνέβη αυτό στη ζωή μου αυτές τις μέρες. Προσευχόμουν και έλεγα, Κύριε, δίδαξέ με την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσω. Είμαι σε αδυναμία, σε αδιέξοδα, δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν ξέρω πώς να συμπεριφερθώ. Δεν ξέρω πώς να σταθώ. Δίδαξέ με. Και έστειλα από τον ουρανό ένα εδάφιο. Ξαφνικά σε μια στιγμή. Και το κάρφωσε στην καρδιά μου. Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει δια της πίστεως αυτού. Και όταν κάθισα μετά και το διάβασα και προσευχόμουνα, ήταν όλα αυτά που είπαμε σήμερα. Αδερφοί, καινούριος δρόμος. Μοναδικός όμως. Δεν υπάρχει άλλος. Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει, θα περπατήσει δια της πίστεως αυτού. Αμήν. Ας ετοιμαστούν.